Σας καλωσορίζω σε ένα έτσι πολύ ρομαντικό πλάνο, γιατί το φως είναι πολύ χαμηλό. Μπορεί να βγει και ωραίο, επειδή είναι και η θεματολογία του βίντεο έτσι λίγο πιο διαφορετική σήμερα, αλλά παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα διαφορετικό. Έχω προσπαθήσει όλη την εβδομάδα να τραβήξω από το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά δεν τα έχω καταφέρει γιατί ο καιρός δεν μας τελέει καλά. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Κάθομαι ακριβώς μπροστά από το παράθυρο που εδώ μπαίνει όλος αυτός ο ωραίος φωτισμός που έχω στα περισσότερα βίντεο που κάθομαι εδώ, και σήμερα έχουμε αυτό. Όπως το βλέπετε, λοιπόν, δεν ανάψα το κεράκι μου. Πάω να ανάψω το κεράκι μου για να κάνω και την ατμόσφαιρά μου, και έρχομαι να μιλήσουμε για τρόπους που μπορούμε να είμαστε πιο χαλαροί και πιο ήρεμοι στην καθημερινότητά μας. Καλύτερα θα είναι. Τώρα γίναμε ακόμα πιο ρομαντικά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχα στο μυαλό μου αυτό το βίντεο να το κάνω λίγο πιο διαφορετικό, δηλαδή να σας μιλάω και ταυτόχρονα να κάνω και κάποια σκετσάκια για να σας δείχνω έτσι. Αλλά είπα ότι καλό είναι να είναι έτσι πιο χαλαρά και ωραία, πιο παρείστικο, το πούμε, στη συζήτηση. Έχω εδώ πέρα εγώ τα σκονάκια μου, να ξέρετε, γιατί χωρίς σκονάκια δεν θα μπορούσα να το βγάλω αυτό το βίντεο. Και πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι προτίμησα αυτή την εβδομάδα να μην κάνω ένα vlog και να σας κάνω αυτό το βίντεο, γιατί είδα απίστευτη. Πώς να το πω, απίστευτη ζήτηση από εσάς το να σας κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ άγχος στην καθημερινότητα. Οκ, το καταλαβαίνω, και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και γενικότερα βλέπω ότι ψάχνεστε και ψάχνετε τρόπους να βρείτε, να χαλαρώνετε, ακόμα και στο γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Θα σας μιλήσω εγώ σήμερα για τα πράγματα τα οποία κάνω εγώ. Δηλαδή, δεν θα σας το παίξω ψυχολόγος, δεν πάω να το παίξω ούτε coach ψυχικής υγείας, ούτε κοινωνικός λειτουργός, τίποτα. Δεν θα σας αναφέρω τέτοια πράγματα. Θα σας αναφέρω μόνο πράγματα, γιατί δεν γνωρίζω κιόλας έτσι. Το ότι κάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία περίπου 3 χρόνια δεν σημαίνει ότι μπορώ εγώ να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορώ όμως να σας μεταφέρω κάποια πράγματα τα οποία μου τα έχουν μεταφέρει ή τα έχω βρει μόνη μου και μου έχουν κάνει τη ζωή μου καλύτερη. Γενικότερα μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω ότι πολλοί κόσμος πλέον ψάχνει να βρει την ηρεμία στην καθημερινότητά του. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, αν σκεφτούμε μόνο τι ακούμε στις ειδήσεις, τι συζητάμε με τους φίλους μας και τις παρέες μας. Γενικότερα υπάρχει μια μαυρίλα, θα το πω. Και είτε ακούμε κάτι στις ειδήσεις το οποίο μας αφορά έμεσα ή άμεσα, δηλαδή ακόμα και αν μας αφορά άμεσα, μας επηρεάζει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, ειδικά εμάς τους ανθρώπους που έχουμε ενσυναίσθηση, μας παίρνουν λίγο διαφορετικά μέσα την ψυχολογία μας, μας τα γυρνάνε διαφορετικά, γιατί όσοι από εσάς έχετε ενσυναίσθηση καταλαβαίνετε απόλυτα αυτή τη στιγμή τι εννοώ, γιατί το ζω και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Είναι ωραίο να έχεις ενσυναίσθηση, αρκεί να μην τα παίρνεις μέσα σου. Αυτό θέλω να πω, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι ωραίο να έχουμε ενσυναίσθηση. Το θέμα είναι να μην τα παίρνουμε μέσα μας και τα οικειοποιούμαστε, έτσι. Εγώ δυστυχώς το κάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό, το οποίο το διάβασα και πάρα πολύ πρόσφατα σε ένα βιβλίο, γιατί διαβάζω διάφορα βιβλία έτσι για την αυτοεξέλιξη και το πώς μπορούμε να βοηθιόμαστε στην καθημερινότητα και να καταλαβαίνουμε και εμάς αλλά και τους άλλους. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία στην αγορά και σας το προτείνω, αλλά αυτό που έκανα πρόσφατα και θέλω να το κάνουμε μαζί πριν ξεκινήσουμε να σας πω, γιατί έχω βάλει 10 πράγματα από αυτά που κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου. Θέλεις όπως κάθεστε, θέλω να κλείσετε τα μάτια σας, να τεντώσετε με κάποιον τρόπο τα πόδια σας, δεν ξέρω αν μπορείτε στη θέση και στη στάση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, θέλω να τεντώσετε τα πόδια σας, να καθίσετε χαλαρά αν είσαστε όρθιοι εννοείται, να κλείσετε τα μάτια σας, να πάρετε μια βαθιά εισπνοή, εκπνοή και να χαλαρώσετε το σαγόνι σας. Πείτε μου, μόνο και μόνο που κάνατε αυτό, πόσο πιο διαφορετικά νιώσατε. Αυτό αν το κάνετε μέσα στην καθημερινότητά σας, την ώρα που είστε στη δουλειά, την ώρα που οδηγείτε, την ώρα που πάτε να ξαπλώσετε, να μαγειρέψετε, να διαβάσετε τα παιδιά σας, να... Το ότι χαλαρώνουμε το σαγόνι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ειδικά όταν διάβαζα το βιβλίο και το ήξερα ότι πρέπει να χαλαρώνεις τα δόντια μου, το είχε πει ο δοντίατρος άπειρες φορές ότι σφίγγω τα δόντια μου και δημιουργώ θέμα από το άγχος, εκεί ξεσπάω. Αλλά αν το θυμάστε αυτό μέσα στην καθημερινότητά σας και το κάνετε όσο πιο πολλές φορές μπορείτε, να έχετε χαλαρό το σαγόνι, θα δείτε στον εαυτό σας κατευθείαν πολύ μεγάλη διαφορά. Σβήνουμε λοιπόν το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, το οποίο όταν σας το είχα πει στο παρελθόν ότι το κάνω, κάποιοι πέσατε να με φάτε ότι μιλάω για άλλες θρησκείες και
ούτε καν, δεν είναι έτσι. Σας είχα πει ότι εδώ και περίπου 3 χρόνια έχω βάλει στη ζωή μου το διαλογισμό. Ο διαλογισμός δεν είναι τίποτα κακό. Δεν σου μιλάει για θρησκείες, δηλαδή ούτε καν. Το μόνο που μπορείς να κάνεις με το διαλογισμό είναι αυτό που νομίζω ότι περισσότεροι προσπαθούμε να καταφέρουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε νιώσει, αλλά εγώ πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά μου νιώθω την ανάγκη να θέλω να σβήσω το μυαλό μου, να κάθομαι και απλά να υπάρχω χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Εμένα με βασανίζουν οι σκέψεις μου πάρα πολλές, γιατί γενικότερα υπεραναλύω τα πράγματα, αυτό κάνω στην ουσία, υπεραναλύω τα πράγματα, ακόμα και το πιο απλό πράγμα μπορεί να το υπεραναλύσω, δηλαδή μπορεί να περιμένω μια απάντηση από κάτι και να καθίσω εγώ να το επεξεργάζομαι στο μυαλό μου και να λέω «Α, θα μου πούνε έτσι και μετά εγώ θα πω έτσι». Το κάνω και αυτό είναι λάθος. Πρέπει πρώτα να γίνεται και μετά σκεφτόμαστε να βρούμε τη λύση. Οπότε να ξέρετε ότι ο διαλογισμός εμένα σε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ξεκίνησα να κάνω διαλογισμό πολύ χαζά, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Τυχαία μια μέρα μπήκα στο Netflix και έγραψα βίντεο χαλάρωσης, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μου εμφάνισε μια σειρά της Headspace, έτσι λέγεται. Μπείτε στο Netflix όσοι έχετε, γράψτε Headspace και κάντε το διαδραστικό. Το διαδραστικό κομμάτι έχει και τα άλλα που μπορείτε να δείτε και να σας δώσουν έτσι συμβουλές για τον ύπνο, για χαλάρωση και τα σχετικά. Αλλά άμα κάνετε το διαδραστικό, μπορείτε να κάνετε διαλογισμό και θα δείτε άμεση διαφορά. Δεν μιλάει για θρησκείες καθόλου. Απλά σου δίνει τρόπους, το μυαλό σου να επικεντρώνεται στο σώμα σου και να προσπαθήσεις να διώχνεις τις σκέψεις. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε χρόνο να το κάνετε, δεν θα το δεχτώ, γιατί έχει μέσα και ακόμα σου λέει πόσα λεπτά έχεις. Έχεις 3 λεπτά, έχεις 5 λεπτά, έχεις 10 λεπτά. Δεν νομίζω πως δεν έχουμε 3 λεπτά. Λίγο πριν πάμε για ύπνο, αυτά τα 3 λεπτά αφιερώστε τα και κάντε διαλογισμό και θα νιώσετε άλλοι άνθρωποι. Θα περιμένω να έρθετε να μου πείτε και μην φοβάστε, δεν μιλάει καθόλου για άλλη θρησκεία. Ξέρετε ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ, ξέρετε, με έχετε δει που λιβανίζω, πηγαίνω στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, δηλαδή βλέπετε ότι είμαι κι εγώ έτσι, οπότε δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν είναι κακός ο διαλογισμός, δεν προσπαθεί να σας περάσει κάποια θρησκεία ή κάποια άλλα πιστεύω, καμία σχέση. Πραγματικά σας το λέω, προσπαθεί να διώξει από το μυαλό σου κάποιες σκέψεις και να προσπαθήσεις να επικεντρωθείς αλλού, έτσι ώστε να χαλαρώσεις το μυαλό σου. Και είναι πολύ σημαντικό, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Το επόμενο που σας έχω γράψει και δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό, είναι κάτι που έχω ξεκινήσει εγώ τώρα τελευταία, είναι η αρωματοθεραπεία. Η αρωματοθεραπεία μπορεί να γίνει όμορφα και ωραία στο σπίτι μόνοι μας, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε να το κάνουμε κάπου. Απλά το μόνο που θα χρειαστεί να έχετε είναι μια συσκευή που να βγάζει, να μπορείς να κάνεις την αρωματοθεραπεία τέλος πάντων. Απλά εγώ το μόνο που θα σας συμβουλέψω πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι να βρείτε φυτικά εθερέλαια, μην πάρετε ό,τι να είναι, πάρτε φυτικά, γιατί με τα άλλα εμένα τουλάχιστον με πιάνει πονοκέφαλος και ζαλίζομαι και τα σίγια με το μου προκαλούν αν είναι με χημικά μέσα. Ενώ τα φυσικά, τα ωραία αυτά, τα καλά τεθερέλαια μπορούν πραγματικά να σου αλλάξουν την καθημερινότητά σου. Μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά, πάρτε μία συσκευή, ακόμα και εκείνες που βάζεις το κεράκι μέσα, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρετε, που πλέον είναι δηλαδή τις βρίσκεις και με 10 ευρώ, δεν είναι πολύ ακριβές. Τα θεραέλαια είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά okay, θέλει πραγματικά μία σταγόνα σε κάθε φορά. Μία σταγόνα. Εγώ έχω βρει έναν τέλειο συνδυασμό που μου αρέσει πάρα πολύ, θα σας τον πω το συνδυασμό, γιατί η αλήθεια είναι και τι θα πετύχεις. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλούς συνδυασμούς, αλλά το πρωί εγώ θα βάλω περγαμόντο, βάζω σανδαλόξυλο και βάζω και λεμονόχορτο. Το βράδυ αφαιρώ το λεμονόχορτο και βάζω λεβάντα. Και είναι πάρα πολύ. Απλά βάζω πραγματικά, από το σανδαλόξυλο μπορεί να βάλω 2-3 σταγόνες γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά από τα υπόλοιπα θα βάλω από μία σταγόνα. Χρειάζεται παραπάνω, θα μυρίζει πολύ έντονα μετά και θα σας δημιουργεί. Δεν θα σας αφήνει έτσι ένα ευχάριστο κλίμα, ίσα που θα σας το κάνει πιο δυσάρεστο και είναι το μοναδικό που δεν θέλουμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε τώρα στο επόμενο, όπου είναι, βασικά είναι το τέταρτο, πριν σας είπα τι είναι το δεύτερο, στο τέταρτο πάμε τώρα, όπου είναι τα ροφήματα. Και σας μίλησα στο προηγούμενο βίντεο για το ρόφημα λεβάντας, εδώ το έχω, να το, και μου σχομυρίζει όλο το δωμάτιο λεβάντα. Και εκεί ξεκίνησε να μου ζητάτε και να μου λέτε. Είχα πάρα πολλά μηνύματα που μου λέγατε «Ναι, Μαρινέλη, το θέλουμε αυτό το βίντεο». Οπότε επέλεξα, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση και βλέπω ότι έχετε την ανάγκη να νιώσετε λίγο καλύτερα στην καθημερινότητα σας. Και επειδή εγώ, όχι στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό το έχω καταφέρει, θέλω πολύ να σας μεταφέρω τι κάνω εγώ για να μπορέσετε κι εσείς να βρείτε τη χαλάρωσή σας και την ηρεμία σας. Είναι το ρόφημα λεβάντας λοιπόν, που σας το είπα. Δεν είναι όμως στο 100% το ρεύμα λεβάντας. Τι εννοώ?
πρέπει να βρείτε εσείς τι είναι αυτό που σας ταιριάζει. Εμένα το ρόφημα βελεβάδες, ας πούμε, μου τέριαξε πάρα πολύ. Αλλά το πίνω και μόνο του, γιατί αυτό τώρα δεν θέλω να σας το αναφέρω, δεν θα ήθελα να σας μιλήσω για το τι παίρνω εγώ. Παίρνω κάποια φυτικά χάπια, τα οποία με βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν έχουν καθόλου χημικά μέσα, δεν είναι φάρμακα. Είναι στην ουσία ένα συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο μέσα έχει ροδιόλα, έχει ασβαγκάντα, έχει κάποιες βιταμίνες και κάποια άλλα τέλος πάντων. Αλλά δεν μπόρεσα να βρω ένα τέτοιο φυτικό, ένα συμπλήρωμα διατροφής που να έχει και λεβάντα μέσα. Οπότε την πίνω έξτρα τη λεβαντούλα μου, συνήθως το βράδυ. Τώρα με βλέπετε μεσημέρι, γιατί είμαι αδιάθετη και με βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλαρώνω και από τους πόνους. Γιατί η λεβάντα έχει και αυτές τις ιδιότητες να σε βοηθάει και στον πονοκέφαλο και σε πόνους. Μπείτε και ρίξτε, γράψτε βιολογική λεβάντα και διαβάστε τις ιδιότητές της, θα τρελαθείτε. Οπότε εγώ στην ουσία παίρνω κάποιες φυτικές κάψουλες, οι οποίες είναι μόνο με ξυλίσματα βοτάνων μέσα, τίποτα άλλο, και με βοηθάνε έτσι ώστε να μην έχω άγχος. Και έχω δει ότι η ροδιόλα με βοηθάει πάρα πολύ. Είχα δοκιμάσει παλιότερα την ασβαγκάντα μόνη της, δεν είδα πολύ διαφορά. Όμως ο συνδυασμός της ασβαγκάντας με τη ροδιόλα με βοηθάνε πολύ. Πίνω και το βράδυ τη λεβαντούλα μου και ηρεμώ. Τώρα βέβαια εσείς μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και σε κάποια άλλα βότανα που μπορεί να σας βοηθάνε. Δηλαδή το ότι βοηθάει εμένα η λεβάντα, η ροδιόλα και η ασβαγκάντα το άγχος μου να είναι πιο... Όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, αλλά καμία σχέση με αυτό που είχα πριν. Δεν σημαίνει ότι θα μας βοηθήσει όλους. Πρέπει να κάνετε κι εσείς κάποιες δοκιμές. Δηλαδή, έχω ψάξει κι άλλα ροφήματα στο παρελθόν, τα οποία γράφανε relax, γράφανε night time και όλα αυτά. Προσπαθούσα να δω τι είναι αυτό που με βοηθάει πιο πολύ. Αλλά μπορεί να υπάρχουν μέσα σε αυτά τα χειλίσματα τώρα και κάποια βότανα, σε αυτά τα ροφήματα, κάποια βότανα τα οποία να σας βοηθάνε, αλλά στο ποσοστό που έχει μέσα να μην σας βοηθάει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βρει το συνδυασμό. Δεν θέλω να σας πω ποιες κάψουλες είναι, γιατί δεν ήρθα εδώ να σας διαφημίσω το οτιδήποτε. Απλά ήρθα να σας πω ότι υπάρχουν και τέτοια και μπορείτε. Εμένα μου το πρότεινε ο φαρμακοποιός μου, που εμπιστεύομαι και μου είπε αυτό πάρε. Τι θες να πετύχεις, αυτό. Αυτό πάρε. Το δοκίμασα και μέσα σε 20 μέρες είδα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το επόμενο που σας το έχω πει και σας το έχω ξαναπεί και πάλι έχω φάει λίγο κράξιμο είναι το περιποιηθείτε το χώρο σας. Γιατί έχω φάει κράξιμο? Γιατί έχει δημιουργηθεί εδώ η εικόνα και η άποψη στο ότι επειδή εγώ δουλεύω από το σπίτι, ότι έχω και άπλετο χρόνο να μπορώ να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Ναι, μεν μπορεί επειδή δουλεύω από το σπίτι να έχω μια παραπάνω άνεση στο να περιποιηθώ το χώρο μου, όμως και εμένα οι ρυθμοί μου μην νομίζετε ότι είναι έτσι. Είμαι όλη μέρα στο τρέξιμο. Να ετοιμάσω τον Αλέξανδρο, να απαντήσω στα emails μου, δηλαδή. Απλά έχω βάλει ένα πρόγραμμα. Έχω βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή μου και μπορώ κάθε πρωί 20 λεπτά να περιποιούμε το χώρο μου. Σίγουρα για κάποιους αυτό μπορεί να ακούγεται δύσκολο και ακατόρθωτο, όμως ακόμα και 5 λεπτά μέσα στην ημέρα μπορεί να βοηθήσουν. Γιατί τώρα εσείς περνάτε ένα 8ωρο σε ένα κατάστημα. Αν δεν έχετε περιποιηθεί λίγο το χώρο σας, δεν θα περάσει όμορφα και ευχάριστα. Πρέπει λίγο να το περιποιηθείτε, να είναι καθαρό, να είναι όμορφο, να μυρίζει όμορφα. Δηλαδή μπορείτε να έχετε ανάψει ένα κεράκι, να έχετε πάρει ένα ωραίο αρωματικό χώρο, κάτι που να σας αρέσει και δουλεύετε σε μια εταιρεία, ας πούμε, και έχετε το γραφείο σας. Να έχετε το κεράκι σας, να έχετε περιποιηθεί ωραία το χώρο, να είναι καθαρά όλα, να είναι σε τάξη όπως εσείς θέλετε. Και γενικότερα να υπάρχει μια τάξη στο χώρο, γιατί αν είναι ακατάστατα, το υποσυνείδητο κατευθείαν κάπως έτσι λειτουργεί λίγο περίεργα. Εγώ το έχω δει αυτό ότι κάποια πρωινά που δεν έχω προλάβει να περιποιηθώ το χώρο και γυρνάω στο σπίτι και τα βλέπω το κρεβάτι, ας πούμε, έτσι όπως να είναι, δεν έχω καταφέρει να το στρώσω, κατευθείαν κατσουφιάζω. Ενώ όταν γυρνάω και είναι ο χώρος έτσι ωραίος, ανοιχτός, φωτεινός, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το φως μέσα στο σπίτι, και είναι και όλα περιποιημένα, γυρνάω με άλλη διάθεση. Τουλάχιστον αυτό λειτουργεί σε μένα. Τώρα δεν νομίζω ότι σε κάποιον λειτουργεί η ακαταστασία, αλλά okay, το είπα αυτό. Οπότε περιποιηθείτε το χώρο σας, είτε με ένα άρωμα, είτε με το να το καθαρίσετε, είτε να το διακοσμήσετε με το στυλ σας και το γούστο σας, και θα δείτε και με αυτό τεράστια διαφορά. Θα παραμείνω εκεί λίγο στο χώρο, γιατί λίγο έρχεται το ένα με το άλλο. Η μουσική και η ήχη είναι κάτι που εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Τώρα, αν βάλω από το πρωί να ακούω R&B, που ξέρετε ότι μου αρέσει, από παιδί σας το έχω ξαναπεί, δεν θα καταλήξει καλά αυτή η μέρα, θα είμαι λίγο τζίτα, γιατί είναι έτσι το στυλ της μουσικής. Οπότε, την ώρα που δουλεύω, έχω φτιάξει στο Spotify μία λίστα με τραγούδια τα οποία εμένα... Εντάξει, είσαι! Οκ. Okay.
Έχω φτιάξει λοιπόν, έχω τον Αλέξανδρο άρρωστα στο σπίτι. Είναι Παρασκευή σήμερα, αλλά μου σήκωσε ένα πυρετό εχθές, οπότε τον έχω εδώ παρέτει και κάτι άκουσε λίγο και τρόμαξε τώρα. Όταν είστε στη δουλειά, στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούστε μουσική η οποία θα σας φέρει την ψυχική σας ηρεμία. Αυτό κάντε. Εγώ στο Spotify έχω φτιάξει μία λίστα που είναι η λίστα όταν κάνω μπάνιο. Έχω φτιάξει μία λίστα που είναι η λίστα όταν κάνω δουλειές, όταν είμαι στο αυτοκίνητο και έχω στρες. Έχω δοκιμάσει, φανταστείτε, να ακούσω μία από αυτές τις λίστες σε μέρα που έπρεπε να φύγω από το σπίτι με τρελή μικρανία, αλλά έπρεπε να πάω οπωσδήποτε για δουλειά, δεν γινόταν να μην πάω. Και ήμουν σε τραγική κατάσταση και μέσα στο αυτοκίνητο άκουσα αυτή τη μουσική και ήμουν πολύ καλύτερα από ό,τι θα ήμουν αν άκουγα αυτά που θέλω όταν θέλω, ξέρετε, έτσι λίγο το κέφι να ανέβει λίγο διαφορετικά. Όπως μπορείτε να κάνετε και με ήχους το ίδιο. Εγώ όταν έχω άγχος, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ήχους βροχής. Οπότε έχω βρει έναν ήχο που μου ταιριάζει, γιατί δεν ταιριάζουν και όλοι οι ήχοι. Έχω βρει έναν ήχο λοιπόν, ο οποίος μου ταιριάζει πάρα πολύ και είναι ήχος της βροχής. Και τον ακούω και τον χαίρομαι και μου αρέσει πάρα πολύ και με χαλαρώνει. Και πολλά βράδια το βάζω τον ήχο αυτό να παίζει και έτσι μου δημιουργεί μια ωραία ηρεμία. Το επόμενο είναι κάτι το οποίο μου το έχει πει ψυχολόγος μου και θέλω να σας το μεταφέρω γιατί με έχει βοηθήσει και δεν θέλω να παρεξηγηθεί και αυτό εδώ σας παρακαλώ γιατί δεν κλείνω τα μάτια στο οτιδήποτε και νομίζω ότι όσοι με ακολουθείτε και στο Instagram θα το έχετε δει ότι γενικότερα έχω ενσυναίσθηση σε διάφορα θέματα. Απλά πολλές φορές προσπαθώ να μην ασχοληθώ με κάποιο θέμα γιατί προσπαθώ κι εγώ να φτιάξω το μέσα μου και βλέποντας ειδήσεις είναι, πώς να σας το πω, ακατόρθωτο να το φτιάξω το μέσα μου. Ακούμε τα χίλια μύρια όσα. Ακούμε μόνο δυστυχίες, μόνο δυστυχήματα, ακούμε μόνο άσχημα πράγματα, κάτι το οποίο εγώ ειδικά στην παρούσα φάση που είμαι τώρα και προσπαθώ να φτιάξω το μέσα μου, να ηρεμήσω και να διώξω το άγχος, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μου, το άγχος και οι σκέψεις, οι ασταμάτητες και το μυαλό μου είναι όλη μέρα κουρασμένο από τις σκέψεις, γιατί σκέφτομαι πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και στον ύπνο μου. Ξυπνάω επειδή σκεφτόμουν πάρα πολύ, επειδή είδα πολλά όνειρα. Μπορεί να σας ακουστεί αστείο το ότι ξύπνησα εξουθενωμένη επειδή έβλεπα όνειρα, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι πολύ εξουθενωτικό. Μπορεί να σου χαλάσει όλη την ημέρα το ότι όλο το βράδυ σε έβλεπες όνειρα και όλο το βράδυ ο εγκέφαλος σου δεν ξεκουραζόταν. Γιατί ξυπνάω και τα θυμάμαι όλα, έτσι. Κατά γράμμα, κατά λέξη, ό,τι έχω κάνει, όπου έχω πάει σε αυτά τα όνειρα, πετάω στον ουρανό, ας πούμε. Οπότε το ότι έχω σταματήσει να βλέπω ειδήσεις τον τελευταίο μήνα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όχι τον τελευταίο μήνα, το έκανα και στο παρελθόν αυτό. Απλά μετά ξαναμπήκα λίγο στο τρυπάκι και ξαναέφυγα. Βέβαια θα μου πεις και τι θα κάνουμε, θα κλείνουμε τα μάτια μας σε ό,τι γίνεται. Όχι, μπορείτε αν θέλετε να βρείτε κάποια κανάλι. Τέλος πάντων, ακατόρθωτο. Μπορεί να βρείτε κάποια ιστοσελίδα που να την εμπιστεύεστε, που να είσαστε ok με τα νέα που παρουσιάζει και με τον τρόπο που τα παρουσιάζει και που πιστεύετε 100% σε αυτά που σας αναφέρει και να παρακολουθείτε εκεί. Εγώ δεν το έχω καταφέρει να βρω κάτι τέτοιο. Έχω λίγο κλείσει τα μάτια μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχω ζητήσει σε κάποιους να με ενημερώνουν αν γίνει πια κάτι τρομερό και δεν έχω πάρει χαμπάρι. Και μέχρι εκεί. Δεν παίζει τηλεόρασή μας ειδήσεις. Η τηλεόρασή μας παίζει Nickelodeon όταν ο Αλέξανδρος είναι στο σπίτι, διαφορετικά βάζω ντοκιμαντέρ. Ειδήσεις δεν κάνουν καλό σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όταν είσαστε καλύτερα, μπορείτε τσούκου τσούκου να ξεκινήσετε να βλέπετε κάτι. Τώρα σίγουρα θα πέσουν πολύ να με φάνε στο θέμα των ειδήσεων, γιατί θα πούνε πολύ ότι κλείνουν τα μάτια μου, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το επόμενο είναι το πήγαινε σε ένα μέρος που αγαπάς όσο πιο συχνά μπορείτε. Ξέρω ότι η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορείς εύκολα να πάρεις πλέον και εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη το αυτοκίνητό σου και να πας σε μια αγαπημένη θάλασσα, σε ένα αγαπημένο νησί, έτσι όπως έχουν φτάσει και τα ακτοπλοϊκά. Το καταλαβαίνω. Μπορείτε να βρείτε στο σπίτι σας τριγύρω, στην περιφέρεια τέλος πάντων που μένετε, στον νομό, ένα ωραίο μέρος που να σας αρέσει, να σας ηρεμεί το είναι και να πηγαίνετε. Εγώ το είχα και μας το καταστρέψανε. Ξέρετε ποιο είναι. Ήτανε τα βασιλικά κτήματα. Θυμάστε ότι πήγαινα συνέχεια. Από τότε που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, είχαμε πάει άπειρες φορές στα βασιλικά κτήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήτανε το μέρος που εγώ ένιωθα ενεργειακά πάρα πολύ ωραίο. Και μου άρεσε πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί. Και παρόλο που ήμουν μέσα στο δάσος, δεν φοβόμουν και καθόλου για κάποιον περίεργο λόγο. Ακόμα και το next day από τις φωτογραφίες του γάμου μας, εκεί επιλέξαμε να το κάνουμε, γιατί είναι ένα μέρος που μας άρεσε και εκεί ήταν από τις πρώτες βόλτες που έκανε το παιδί μας όταν ήρθε στον κόσμο. Τώρα μας το καταστρέψανε και υπάρχει μια μαυρίλα.
Έχω βρει ένα άλλο μέρος, το γνωρίζετε, σας το έχω πει. Πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ, δεν γίνεται και πάρα πολύ συχνά γιατί είναι σχεδόν 2 ώρες από την Αθήνα και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο πάντα, ούτε θέμα με το οικονομικό να χαλάς τόσα λεφτά, αλλά ούτε βάση του προγράμματος. Όμως, αν το σκεφτούμε ότι είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια, γιατί είναι ανάγκη το να βρίσκεσαι σε ένα μέρος το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ και σε ηρεμεί και σου γαλινεύει την ψυχή. Καλό είναι μια στις τόσες να πηγαίνουμε, να βρίσκουμε τον τρόπο που εκεί ηρεμούμε, έτσι, γιατί υπάρχει τρόπος και τρόπος. Μπορεί απλά να κάνεις μια βόλτα, μπορείς να θες να κάνεις ένα πικνίκ, μπορεί να θες να κολυμπήσεις στη θάλασσα. Υπάρχουν χίλιες δυο δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων, να περάσεις ωραία μαζί με την οικογένειά σου και να φύγεις και χαλαρός και ωραίος και να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου μετά ωραία και καλά. Το επόμενο είναι φρόντισε τον εαυτό σου με όποιον τρόπο μπορείς και για όση ώρα μπορείς καθημερινά. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Κλείστε τα μάτια σας πάλι και σκεφτείτε έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάτε πάρα πάρα πολύ. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που θα κάνατε για να τον φροντίσετε επειδή τον αγαπάτε τόσο πολύ. Τα ίδια αξίζουν και σε εσάς. Τα ίδια πρέπει να κάνετε και σε εσάς. Πρέπει να αγαπάμε πάρα πολύ τον εαυτό μας για να μπορούμε να δίνουμε αγάπη και σε αυτούς που αγαπάμε πάρα πολύ. Πιστεύω να βγάλει νόημα αυτό που θέλω να πω. Αν δεν φροντίσουμε και δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε και στους υπόλοιπους και δεν θα μπορούμε εμείς να λειτουργούμε σωστά. Πώς μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου? Κάνοντας διαλογισμό, όπως σας είπα. Με όλα τα παραπάνω που σας είπα. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εγώ μέσα στην καθημερινότητά μου, ακόμα και την ώρα που κάνω μπάνιο, προσπαθώ να το κάνω λίγο έτσι πιο διαφορετικό, έτσι ώστε να νιώσω εγώ ότι περιποιήθηκα τον εαυτό μου και ότι έκανα το μπάνιο που πραγματικά ήθελα. Μη μου πείτε ότι δεν κάνετε μπάνιο, δεν γίνεται αυτό, γιατί πολλοί μου λέτε, α, καλά τα λες εσύ, που να βρούμε χρόνο. Παιδιά, ακόμα και την ώρα του μπάνιου. Ακόμα και την ώρα που έχεις πάει το παιδί σου στο μπαλέτο και περιμένεις μέσα στο αυτοκίνητο να βγει, μην κάθεσαι να χαζεύεις στο TikTok, μην κάθεσαι να χαζέψεις στο Instagram και σε αυτά. Πάρε ένα βιβλίο που μπορεί να σε βοηθήσει στην ψυχολογία σου. Πάρε κανένα διαλογισμό, έτσι όπως είσαι μέσα εκεί με το Netflix που σας είπα. Ακόμα και σε αυτό, 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά αρκούνε. Πραγματικά σας το λέω, δοκιμάστε το στην αρχή, μπορεί να σας φανεί λίγο κουτό, χαζό, να πείτε τι μας λέει τώρα, το δοκίμασε και δεν έπιασε. Αν με την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη τα παρατήσετε, χαιρετίσματα, δεν θα πάει καλά. Να πεισμώσετε και να το κάνετε. Εγώ ας πούμε, πέρα του ότι το βράδυ προσπαθώ χωρίς επιτυχία, γιατί κάποιες φορές με παίρνει και ύπνος κατευθείαν, να διαλογίζομαι, έστω και 3 λεπτά, έχω βρει πραγματικά λύση την ώρα του μπάνιου. Για μένα είναι η στιγμή που θα περιποιηθώ τον εαυτό μου εγώ και θα νιώσω ωραία αυτά τα 5, 10, 20 λεπτά που έχω χρόνο για να κάνω ένα μπάνιο. Εγώ, ας πούμε, σας έχω πει ότι φροντίζω πάρα πολύ τα μαλλιά μου και θέλω να τα περιποιούμε. Οπότε μέσα στο μπάνιο, επειδή βάζω μάσκες, αφήνω τη μάσκα πάνω στα μαλλιά μου περίπου 10 λεπτά. Αυτά τα 10 λεπτά θα κάνω ένα peeling. Θα έχω ανάψει ένα ωραίο κερί για να μυρίσει ωραία η ατμόσφαιρα. Έχω χαμηλό φωτισμό, βάζω μουσική. Σας έχω πει ότι έχω μία playlist για το μπάνιο μου. Και ακούω μουσική από αυτή την playlist μόνο όταν κάνω μπάνιο και την έχω συνδυάσει έτσι. Είναι ωραία τραγούδια τα οποία με χαλαρώνουν. Ρυθμίζω το νερό στη θερμοκρασία που θέλω. Πολλές φορές παίρνω και ένα σκαμπό και κάθομαι. Κάνω καθιστή μπάνιο και αυτό είναι πολύ χαλαρωτικό και σε ξεκουράζει να μην στέκεσαι όρθιοι. Ειδικά αν δουλεύετε σε μια εργασία που είσαστε 8, 9 και 10 και 12 ώρες όρθιοι, δεν είναι και ό,τι καλύτερότερο. Οπότε μπορείτε να πάρετε ένα σκαμπουδάκι να το έχετε να κάνετε καθιστή μπάνιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και περιποιηθείτε το χώρο. Δεν γίνεται να μην κάνετε μπάνιο. Μην μου πείτε ότι δεν κάνω μπάνιο. Αυτό δεν γίνεται να το δεχτώ. Ή δεν γίνεται όταν πηγαίνετε το παιδί σας, ας πούμε, στο μπαλέτο, να μην έχετε λίγο χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο να αφιερώσετε για εσάς. Οπότε, φροντίζουμε τον εαυτό μας, πολύ σημαντικό, και το αγαπάμε σαν αυτόν που κλείσαμε τα μάτια και κατευθείαν μας ήρθε στο μυαλό όταν σας έκανε την ερώτηση. Να σας έρθει στο μυαλό ένας άνθρωπος που αγαπάτε πάρα πάρα πολύ. Δεν θα θέλατε να του κάνετε κακό, δεν θα θέλατε να αυτός ο άνθρωπος να είναι όλη μέρα στο άγχος, στο στρες και αυτά. Έτσι πρέπει να φερόμαστε και στον εαυτό μας. Ξέρω ότι μέσα στην καθημερινότητα δεν γίνεται συνέχεια όταν οι ρυθμοί της ζωής είναι πάρα πολύ απαιτητικοί και πάρα πολύ γρήγοροι και γίνεται χαμός. Αλλά νομίζω ότι με λίγη προσπάθεια, έστω και για λίγο, μπορείτε να τα καταφέρετε. Γιατί στην ουσία το point αυτό είναι. Να ξεφύγει για λίγα λεπτά το μυαλό από τη δύσκολη καθημερινότητα. Αυτό είναι το point. Αυτή είναι η ουσία. Να μπορέσει λίγο το μυαλό να ρίξει ρυθμούς,
να σταματήσει να σκέφτεται τόσο έντονα. Όσοι το έχετε σαν και εμένα, καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είδατε, πήρα μια ανάσα βαθιά. Γιατί το έχω περάσει και πολύ πρόσφατα το μυαλό μου να σκέφτεται ασταμάτητα και να βασανίζομαι από τις πολλές τις σκέψεις. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο τελευταίο, το οποίο τελευταίο, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, σας έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό, είναι η ψυχοθεραπεία. Άλλη συζήτηση αυτή. Έχω κάνει μαζί σας άπειρες συζητήσεις γι' αυτό. Κάποιες που είσαστε θετικές, κάποιες που είσαστε πάρα πολύ αρνητικές, κάποιες που δυσκολεύετε πολύ στον εαυτό, τον εαυτό σας το να ξεκινήσετε μια ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι μια πολυτέλεια, ξεκινήσουμε από εκεί. Βέβαια, μιλάμε για ένα πολύ καλό χρηματικό ποσό κάθε εβδομάδα που μπορείς να δίνεις για αρχή τουλάχιστον, γιατί η ψυχοθεραπεία δεν είναι πάντα κάθε εβδομάδα, σιγά σιγά αρχίζουν οι θεραπείες και μειώνονται. Αλλά τον πρώτο καιρό που είναι κάθε εβδομάδα, τα λεφτά είναι πολλά. Το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον ψυχολόγο που εσείς τον γνωρίζετε, να του πείτε ότι εγώ δεν μπορώ να διαθέσω παραπάνω budget από αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτά τα χρήματα το μήνα. Ή μήπως κάνεις διαδικτυακές θεραπείες και είναι πιο οικονομικές και μπορώ έτσι να ανταπεξέλθω κι εγώ καλύτερα. Μην ντρέπεστε, ζητήστε βοήθεια και πείτε την αλήθεια σας ότι θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία, θέλω να βρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, γιατί σαν τον ειδικό δεν θα μας βοηθήσει ούτε οι φίλοι μας, ούτε η μαμά μας, ούτε η αδερφή μας. Καλή είναι και αυτή που πας και λες τον πόνο σου και κάπως χαλαρώνεις και ηρεμείς, αλλά ειλικρινά σαν τη γνώμη του ειδικού τίποτα. Σκοτεινιάζει το πλάνο και άλλο, έρχεται, μιλάμε απίστευτη συννεφιά. Τέλος πάντων, και επίσης, αν ούτε αυτά μπορεί κάτι από αυτά να βοηθήσει, μπορείτε να πάτε, παιδιά, εγώ πήγα προχθές στο Σκλαβενίτη, τον μεγάλο του Σκλαβενίτη, και αγόρασα δύο βιβλία τα οποία βοηθάνε στην... βοηθάνε την ψυχή μας, την αυτοπεποίθησή μας και όλα αυτά. Και μπορώ να σας πω ότι έχω δει και εκεί πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και από τα βιβλία. Έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά. Απλά πρέπει να έχετε λίγο χρόνο, να πάτε να τα δείτε, να δείτε τι σας ταιριάζει. Εγώ, ας πούμε, έχω παρατηρήσει ότι σε αυτά τα βιβλία που βοηθάνε τον ψυχικό μας κόσμο, με βοηθάνε πάρα πολύ τα εικονογραφημένα βιβλία. Αυτά που έχουν χρώμα, αυτά που έχουν έτσι ωραία διάθεση, σαν ανοιξιάτικη τύπου. Αυτά με βοηθάνε περισσότερο. Και έχω δει ότι και πολλούς από εσάς, γιατί πολλές φορές στο Instagram σας κάνω stories από κάποια σελίδα του βιβλίου που είδα ότι με τράβηξε και με ξύπνησε και με ρωτάτε συνέχεια ποιο βιβλίο είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω δεχτεί 20-30 μηνύματα για το ποιο βιβλίο είναι αυτό. Οπότε, παιδιά, ο ψυχολόγος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν νιώθετε πολύ πιεσμένοι και χρειάζεστε τη γνώμη του ειδικού. Εγώ κάνω ψυχοθεραπεία από το καλοκαίρι του 21. Δεν έχει αλλάξει η ζωή μου στο 100%, αλλά έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα πιστεύω ότι τα έχω αλλάξει εγώ. Τώρα, επόμενος μου στόχος είναι η άσκηση. Πολύ καλά ακούσατε από μένα. Ναι, ο επόμενος μου στόχος, παιδιά, είναι η άσκηση. Όλοι μου μιλάνε για την άσκηση, όλοι μου λένε ότι πρέπει να ασκηθώ, ότι πρέπει να βοηθήσω τον εαυτό μου σε αυτό το κομμάτι. Θα την πάρω την απόφαση και θα το κάνω, γιατί έχω πάρει απόφαση ότι θα φτιάξω τον εσωτερικό μου κόσμο και ότι θα σταματήσω να αγχώνομαι. Και τίποτα, τώρα είδα ότι ξεκίνησε ένας απίστευτος αέρας, οπότε έρχεται και βροχή τώρα. Και θα το κάνω, θα ασκηθώ. Θα ασκηθώ, το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Πολλά είναι ακόμα τα πράγματα τα οποία κάνω στην καθημερινότητά μου για να με βοηθήσουν. Έχω και άλλους στόχους. Τώρα ήθελα να σας αναφέρω το πιο βασικά και αυτά που έχω ξεκινήσει σχετικά καιρό πριν και έχω δει ότι έχουν βοηθήσει και αυτά που έχω δοκιμάσει λίγο πιο πρόσφατα και πάλι έχω δει αλλαγή ακόμα και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, ένας ακόμα στόχος που έχω βάλει είναι και να φτιάξω λίγο τη διατροφή μου πέρα από την άσκηση. Γενικότερα, μου αρέσουν λίγο τα πατατάκια, μου αρέσουν τα αλμυρά. Δεν έχω τόσο αγάπη στη σοκολάτα, αλλά γενικότερα αυτά τα αλμυρά τρελαίνομαι και προσπαθώ πάρα πολύ, δεν τα έχω καταφέρει, αλλά νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα του θα τα καταφέρω. Δεν θέλω να με πιέσω να κάνω κάτι που δεν θέλω. Το ίδιο γίνεται και με την άσκηση. Δεν θέλω να πιεστώ. Και όταν θα το αποφασίσω να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω πολύ χαλαρά και πολύ ήρεμα, γιατί το παν είναι να μην πιέζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, θα κλείσω λέγοντάς σας μία φράση που διάβασα σε ένα βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν το έχω τώρα το βιβλίο εδώ για να σας το πω ακριβώς, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το έχω βάλει εγώ στο μυαλό μου και με βοηθάει πάρα πολύ και το σκέφτομαι στην καθημερινότητά μου. Για όλους εσάς που αναλωνόσαστε με το παρελθόν και σας έρχεται συνέχεια μια κακή στιγμή από το παρελθόν στο μυαλό σας και σας βασανίζει και σας βασανίζει, μια σκέψη που εγώ κάνω και με βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι αυτό ανήκει στο τότε, τώρα είμαστε στο τώρα και τώρα είμαι ασφαλής. Αυτό σκέφτομαι και με βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να ζούμε, να μάθουμε να ζούμε τη στιγμή αυτή που είμαστε εδώ και να μην αναλωθούμε το τι μου είπε αυτός, τι μου είπε εκείνος, τι μου είπε ο άλλος, τι μου συνέβη, τι αυτό. Αφού είμαστε καλά και έχουμε την υγεία μας, γιατί το πιο σημαντικό, ρίχνει καρέκλες παιδιά έξω, το πιο σημαντικό είναι η υγεία, είτε αυτή είναι ψυχική είτε είναι η σωματική, δηλαδή αν έχεις κάτι παθολογικό που νομίζω ότι πλέον αυτά είναι τα μόνα πράγματα που πρέπει να σκάμε. Αν έχουμε την υγεία μας, είτε την ψυχολογική, είτε τη σωματική και αυτά, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Πάρα πολύ πλούσιοι, παιδιά. Σας το λέω με όλη μου την αγάπη και όλη μου την... πώς να σας το πω... Με όλη μου τη θέληση, έναν να πετύχω, να τον βοηθήσω και να του αλλάξω την καθημερινότητα από αυτά τα 10 πράγματα που σας ανέφερα εδώ, για μένα θα είναι κατόρθωμα και θα χαρώ πάρα πολύ να τα δοκιμάσετε και να μου πείτε αν λειτουργήσαν και πώς σας φάνηκε και μην ξεχάσετε να μην τα παρατήσετε, μην τα παρατάτε. Αν τα παρατήσετε επειδή δεν λειτουργήσε την πρώτη, τη δεύτερη, είδατε τι σας είπα. Πήρε 20 μέρες ο οργανισμός μου για να λειτουργήσει και να βοηθήσει αυτό το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής να με βοηθήσει εμένα. Δεν μπορούν όλα κατευθείαν μπαμ να βοηθήσουν. Εντάξει. Χαμός γίνεται έξω. Δεν θα σας τα αναλύσω περισσότερο, δεν θέλω να σας αναλύσω περισσότερο αυτά γιατί όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, εγώ ειδικός δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχοθεραπεύτρια. Είμαι μια κοπέλα που έχω τελειώσει το σχολείο μου ωραία και καλά, που προσπαθώ πλέον γιατί έχω και διάφορα παιδικά τραύματα να τα ξεπεράσω, να τα βγάλω στην επιφάνεια, να τα βρω, να τα φροντίσω, να συμφιλειωθώ με κάποια από αυτά. Προσπαθώ πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω, και ακόμα που μπορεί να μην έχω καταφέρει στο 100% αυτή την προσπάθεια, να μην τα έχω φέρει όλα εις πέρας τέλος πάντων, νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένη και περήφανη με τον εαυτό μου που έστω προσπαθώ. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ελπίζω να σας βοήθησα.